Η Δήμητρα Τσαγκάρη θα μας μιλήσει με θέμα νομισματική συλλογή Αλφα Μπανκ και αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης, ενθυμίσεις και αλήθειες. Επαναλαμβάνω εγώ τα 15 λεπτά. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τη Διεύθυνση, τους διοργανωτές αυτού του συμποσίου, για την πρόσκληση να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το συμπόσιο για τα 60 χρόνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενός μουσείου που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και στη δική μας ιστορία, στην ιστορία της νομισματικής συλλογής της Alpha Bank. Αν μου ζητούσε κάποιος να χαρακτηρίσω το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με μία πρόταση, θα έλεγα ότι είναι ένα μουσείο που έχει αφήσει το στίγμα του στο πολιτιστικό γίγνεσθε της χώρας μας για την πρωτοπορία, την καινοτομία και την εξωστρέφειά του. Αυτές είναι οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό μου όταν αναφέρομαι σε αυτό το μουσείο. Σχετικά πρόσφατα γιορτάσαμε και εμείς τα 50 χρόνια της συλλογής μας και ετοιμάζοντας το σχετικό χρονολόγιο έγινε φανερό πόσο σημαντική υπήρξε για την εξέλιξή μας η συνεργασία μας με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αυτή την αλήθεια θέλω σήμερα να καταθέσω εδώ. Ήταν αρχές του 2008 όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ στο μουσείο, όχι βέβαια ως επισκέπτης, αλλά για να συζητήσω την πιθανότητα συνεργασίας για τη συνδιοργάνωση μιας έκθεσης με τα μακεδονικά νομίσματα της συλλογής μας. Τον προηγούμενο χρόνο, το 2007, είχαμε παρουσιάσει την πρώτη έκθεση της νομισματικής συλλογής της Τράπεζας στο Μουσείο Μπενάκη. Η ανταπόκριση του κόσμου και η επιθυμία μας να ξεκινήσουμε το άνοιγμα της συλλογής στο ευρύ κοινό μας έφεραν στο σημαντικότερο και κεντρικό μουσείο της Βόρειας Ελλάδας. Χτυπήσαμε την πόρτα του γραφείου της τότε διευθύντριας του μουσείου, Πολυξένης Αδάμ Βελένη, ομολογώ κάπως διστακτική και ανήσυχη. Ήταν η πρώτη φορά που ως ιδιώτης συλλέκτης ζητούσαμε να μιλήσουμε με τη διεύθυνση ενός δημόσιου μουσείου. Το αίσθημα αυτό εξαφανίστηκε τάχιστα, καθώς βρήκαμε έναν συνομιλητή που όχι μόνο μας υποδέχτηκε εγκάρδια, αλλά συζήτησε μαζί μας, άκουσε με προσοχή τις προτάσεις μας, μας ξενάγησε σε όλους τους χώρους του μουσείου, μας σύστησε τους συνεργάτες της και μας παρουσίασε όλες τις πτυχές μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. Στις 27 Φεβρουαρίου 2009, η έκθεση Μακεδονίας Νόμισμα από τη συλλογή της Alpha Bank άνοιξε τις πύλες της. 268 νομίσματα της συλλογής μας, χρυσά και αργυρά, όλα προερχόμενα από τη Μακεδονία, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Το γεγονός για εμάς ήταν κάτι περισσότερο από σημαντικό, καθώς γινόταν ένα ουσιαστικό βήμα για τη διεθνή αναγνώριση της συλλογής μας. Στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε των εγγενείων, ο αείμνηστος πρόεδρος της Τράπεζας, ο Γιάννης Κωστόπουλος, εδώ, σε αυτό το αμφιθέατρο, θα μιλήσει μεταξύ άλλων για την εξωστρέφεια του μουσείου και θα ευχαριστήσει δημοσίως τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό για την εμπιστοσύνη και την εξαιρετική συνεργασία μας. Μία έκθεση όμως, όταν γίνεται, δεν γίνεται μόνο για να δείξουμε τα πολύτιμα αντικείμενα της συλλογής μας στο κοινό. Γίνεται για να προσφέρουμε ταυτόχρονα στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην εξέλιξη της επιστήμης, να συμβάλλουμε στην έρευνα παρέχοντας επιπλέον γνώσεις για το θέμα που παρουσιάζεται. Και αυτό επιτυγχάνεται με μία σειρά από ποικίλες παράλληλες δράσεις. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το μάθαμε σε αυτήν την πρώτη μας συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Και θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Λίγες μέρες μετά τα εγγένεια, στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας, διοργανώσαμε μία παρουσίαση της έκθεσης, έχοντας στο πλευρός μας σπουδαίους νομισματολόγους, τον αείμνηστο Γιάννη Τουράτσουγλου, διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου, αλλά και τον αείμνηστο Ολιβιέ Πικάρ, ακαδημαϊκό και καθηγητή της Σορβόνης. Σε πλήθος κόσμου, διαφόρων ειδικοτήτων, με αφορμή την έκθεση, παρουσιάσαμε τον κατάλογό της και συζητήσαμε τις ιδιαιτερότητες και την αξία της μακεδονικής νομισματοκοπίας. Την αμέσως επόμενη ημέρα, μάλιστα, ο Ολιβιέ Πικάρ ήρθε εδώ, στο αμφιθέατρο του μουσείου, και πραγματοποίησε τη διάλεξη με θέμα τα νομίσματα της Μακεδονίας. Τον Μάιο, στην αυλή του μουσείου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις με τίτλο «Μια ημέρα σε ένα αρχαίο νομισματοκοπείο».
Ο χώρος γέμισε με παιδιά κάθε ηλικίας που έμαθαν την ιστορία του νομίσματος, γνώρισαν την τεχνική παραγωγή των αρχαίων νομισμάτων και είδαν από κοντά τα νομίσματα που εξέδωσαν οι μακεδονικές πόλεις και το Μακεδονικό Βασίλειο. Και ήταν ιδιαίτερα σημαντικό που σε όλες αυτές τις δράσεις ήμασταν όλοι παρόντες, άνθρωποι από την τράπεζα, άνθρωποι από το μουσείο, συμμετέχοντας μαζί με τα παιδιά στις κατασκευές, τους γρίφους, τα παιχνίδια. Η πρώτη αυτή έκθεση που διοργανώσαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης άνοιξε το δρόμο για μία σειρά από εξίσου σημαντικές συνεργασίες και με άλλα δημόσια μουσεία στα χρόνια που ακολούθησαν. Το 2013, όταν η Ελλάδα διένυε μία δύσκολη περίοδο, την περίοδο της κρίσης, όπως ονομάστηκε, όταν κάποιοι αμφισβητούσαν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, τότε επιλέξαμε και πάλι αυτό το σημαντικό μουσείο για να πούμε και εμείς τη δική μας ιστορία. Να δείξουμε τη συνεισφορά του ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού, ακόμη και μέσα από το νόμισμα, το οποίο ξεκίνησε και διαμορφώθηκε από τους Έλληνες και διοχετεύθηκε στην Ευρώπη μέσα από τις πολυάριθμες ελληνικές αποικίες. Σε μια σημαντική στιγμή για την ιστορία της χώρας μας, το 2014 άνοιξε τις πόρτες της η έκθεση «Ευρώπη της Ελλάδος», που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Μια έκθεση η οποία ξεκίνησε σαν ιδέα από την τράπεζα και εμπλουτίστηκε θεματικά από την εξαιρετική επιστημονική ομάδα του μουσείου, την αείμνηστη Ευαγγελία Στεφανή, την Αγγελική Κουκουβού, τον Χρήστο Γκατζόλη, τη Ράνια Πάλι, την Ελευθερία Ακριβοπούλου, υπό την καθοδήγηση της εμπνευσμένης διευθύντριας Πολυξένης Αδάμ Βελένη. Δεν θα ξεχάσω τις ατελείωτες συζητήσεις στο γραφείο της Διεύθυνσης του Μουσείου μαζί με την ομάδα Lupo Studio, τις προτάσεις, τα σχέδια, τις διαφωνίες, τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και ψηφιακών εφαρμογών, την αναζήτηση και την τελική επιλογή των κατάλληλων εκθεμάτων. Ενθυμούμενοι όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη συνδιοργάνωση γνωρίσαμε στην πράξη την σημασία της πολυδιάστατης και διακρατικής συνεργασίας στα θέματα του πολιτισμού, γιατί τελικά δεν παρουσιάστηκαν στην έκθεση μόνο νομίσματα. Με πρωτοβουλία και ενέργειες του Μουσείου παρουσιάστηκαν 121 νομίσματα που συνομίλησαν με 61 μοναδικά αρχαία αντικείμενα, προϊόντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών, τα οποία προήλθαν από 8 ελληνικά μουσεία και φορείες αρχαιοτήτων και από 4 μουσεία του εξωτερικού. Τότε γνωρίσαμε και τους νέους συνεργάτες, εκτός από την ομάδα Lupo Studio, τους επιστήμονες του ΙΤΕ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τους οποίους συνεργαστήκαμε και αργότερα σε άλλες δράσεις της συλλογής. Και βέβαια, όπως συνέβη και το 2009, η έκθεση πλαισιώθηκε από μία σειρά παράλληλων δράσεων, από τις οποίες ξεχώρισε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τολμηροί εξερευνητές και πρωτοπόροι άπικοι», ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από τους αρχαιολόγους και τους μουσιοπαιδαγωγούς του Μουσείου, τον Χρήστο Γκατζόλη, την Ευμορφία Τσιαμάγκα, τη Σιλιανή Μαντικού και την Όλγα Σακαλή. Η κορυφαία όμως παράλληλη δράση αυτής της έκθεσης ήρθε με την πρόταση που δεχτήκαμε και πάλι από τους ανθρώπους του Μουσείου για τη διοργάνωση μιας επιστημονικής ημερίδας με θέμα τον ελληνικό αποικισμό. Τον Φεβρουάριο του 2015, στο πλαίσιο της έκθεσης, διεξήχθη εδώ στο Αμφιθέατρο του Μουσείου η επιστημονική ημερίδα «Ελληνικός αποικισμός, νέα δεδομένα, σύγχρονες προσεγγίσεις». 15 ιστορικοί και αρχαιολόγοι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουκρανία και την Αυστραλία, οι οποίοι μελετούν τον ελληνικό αποικισμό, παρουσίασαν νέα ανασκαφικά δεδομένα από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνταν ή συνθετικές προσεγγίσεις των πτυχών του φαινομένου. Ήταν η πρώτη και η μοναδική έως σήμερα επιστημονική ημερίδα που διοργανώσαμε στην ιστορική πορεία των 50 ετών της συλλογής και ομολογουμένως ήταν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Για πρώτη φορά μας δόθηκε ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε σε διεθνές επίπεδο, σε καθαρά επιστημονικό πεδίο, μεθοδικά και ολοκληρωμένα, αναλαμβάνοντας μαζί με το Μουσείο όχι μόνο την επιλογή της θεματικής της ημερίδας και των συμμετεχόντων, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή, αλλά και την έκδοση του βιβλίου των πρακτικών. Αυτό που ουσιαστικά μένει ως παρακαταθήκη στην έρευνα και την επιστήμη. Μέσα στον ίδιο χρόνο, το 2015, κυκλοφόρησε η εν λόγω
έκδοση. Μπορεί βέβαια αυτή να ήταν η τελευταία μεγάλη συνεργασία μας με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αλλά η σχέση που χτίσαμε, ειλικρινής και ανιδιοτελής, πάτησε σε πολύ γερή βάση. Το Μουσείο προσκάλεσε την νομισματική συλλογή της Alpha Bank να συμμετέχει και σε μεταγενέστερες εκθέσεις και δράσεις που διοργάνωσε. Και ασφαλώς είμαστε υπερήφανοι που νομίσματα της συλλογής μας παρουσιάστηκαν το 2018 στην έκθεση «Αντιγράφοντας το παρελθόν, ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης» και στην ομότιτλη «Επιστημονική συνάντηση». Ενώ το 2019 συμμετείχαμε με δανεισμό 4 νομισμάτων στην έκθεση «Από τον Νότο στο Βορρά, Απικίες των Κυκλάδων στο Βορειοελλαδικό χώρο». Φέρνοντας στο μυαλό μας όλες αυτές τις στιγμές, σήμερα εμείς στην Τράπεζα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που πετύχαμε πριν από 15 περίπου χρόνια να χτίσουμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μία σχέση ειλικρινή, μία σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με διακριτούς τους ρόλους των δύο πλευρών. Είμαστε ευγνώμονες για τη σχέση αυτή και ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους ανθρώπους του Μουσείου με τους οποίους συνδεθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα κλείσω αυτές τις ενθυμίσεις με μία ακόμη αλήθεια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο δημόσιο μουσείο που άνοιξε την πόρτα του στην ιδιωτική συλλογή μας και λειτουργήσε ως συστατική επιστολή για να χτυπήσουμε στη συνέχεια και άλλες δημόσιες πόρτες. Το είπε και δημοσίως ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κύριος Δημήτριος Μαντζούνης, το 2014, στα εγκαίνια της έκθεσης «Η Ευρώπη της Ελλάδος». Μία αλήθεια που καταγράφτηκε για να μείνει στην ιστορία στη σελίδα 262 του καταλόγου της επετειακής μας έκθεσης. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση, επιμελητές, αρχαιολόγοι, προσωπικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.